Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Η ελληνική τηλεόραση του Λονδίνου έχει καλεσμένο ένα πολύ γνωστό και αγαπητό στο ελληνοκυπριακό κοινό. Ταλαντούχο, εργατικό, αυστηρός με τον εαυτό του, απολύτως πειθαρχημένος. Είναι ο κύριος Βάσος Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, γεια σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Παρέα με τα αστέρια». Πώς είστε και πού σας βρίσκουμε? Καλησπέρα, καλημέρα, μπορώ να πω, ξέρω εγώ, είναι λίγο από μέση ημέρα και λοιπά. Με βρίσκεται στη Ρόδο και είμαι εδώ σε παρέα με φίλους, με συγγενείς της γυναίκας μου και λοιπά, της Πόπης, και είμαι ευχαριστημένος απόλυτα και φαντάζομαι και εσείς εκεί να είστε όλοι το ίδιο και καλά με την υγεία σας. Χαιρόμαστε που ακούμε τα ωραία σας νέα, που περνάτε όμορφα στη Ρόδο. Σας ζηλεύουμε, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα φέτος, διότι όπως βλέπετε εργαζόμαστε πολύ σκληρά για τους απόδημους Έλληνες. Ελπίζω αυτό να βοηθά και τους απόδημους και να μαθαίνουν πράγματα τα οποία εσείς βλέπετε διαφορετικά και τους τα μεταδίδετε. Είναι τιμή μας που είστε σήμερα μαζί μας. Και θα μάθουν όλοι οι απόδημοι Έλληνες καλύτερα τους ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο, της μουσικής, του θεάτρου, της τηλεόρασης και του ελληνικού κινηματογράφου. Αλλά και τα δικά σας νέα, τη δημοσιογραφία που κάνατε και όλες τις δραστηριότητες στις αθλητικές. Σε βλέπω ότι έγινες expert στη δουλειά που κάνεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Πάμε τώρα, κύριε Κωνσταντίνου, να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουβάρι και να μάθουμε τα πρώτα σας βήματα ποια ήταν. Πέστε μας για την καταγωγή σας και τα παιδικά σας χρόνια, τα μαθητικά σας χρόνια. Λοιπόν, ξεκινώ ότι γεννήθηκα το 1936. 11 Τετάρτου του 1936 γεννήθηκα στη Λεμεσό, ειδικά όμως πραγματικά στη Φαθούλα, που είναι ένα χωριό της μάνας μου. Ωραία. Και του παππού του Βασιλαρά. Οι γονείς μου, ο Γιάννης και η Ευτέρπη, 19 χρονών και 16 χρονών παντρεύτηκαν στη Λεμεσό. Ωραία. Εκεί. Η μαθητική μου ζωή, Λεμεσός, δημοτικό σχολείο, Λανίδιο, αθλητής Πολυνίκης, αστίβου κλπ. Είχα καριέρα πραγματικά αθλητική, γι' αυτό και στο τέλος σπούδασα και γυμναστής. Βέβαια. Ωραία. Είχα όμως καθηγητές εξαιρετικούς, καταπληκτικούς ανθρώπους. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Φοιτήσατε Πανεπιστήμιο Αθηνών και Γυμναστική Ακαδημία και αποφοιτήσατε με άριστα. Γυμναστική Σωματική Αγωγή, έτσι λεγόταν προηγουμένως. Ωραία. Και τώρα είναι ΤΕΦΑ. Ήταν τρίτο ετήσι μας εμάς, αλλά τώρα έγινε τετραετής και μάλιστα πανεπιστημιακού τύπου. Ωραία. Αλλά εμείς μάθαμε περισσότερα γιατί ήταν κανονικό σχολείο όπως το γυμνάσιο και λύκειο. Να βάλω λίγα πράγματα για τον εαυτό μου, να σου πω ότι ήμουν άριστος φοιτητής. Κρατούσα το αποσυγλώδιο της τάξης. Είχα υποτροφή ατμίκη, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος κλπ. Έτσι έπαιρνα λιγότερα λεφτά από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, γιατί με φτάναν και τα λεφτά που έπαιρνα από την Αθήνα. Ήταν ευχάριστη η ζωή μου, βέβαια. Λοιπόν, ύστερα κατέβηκα στην Κύπρο. Μισό λεφτάκι. Κύριε Κωνσταντίνο, θέλω να βάλουμε μία τελεία εδώ. Αποφοιτήσατε από τη Γυμναστική Ακαδημία με υποτροφία και άριστα. Μάλιστα. Ωραία. Κατόπιν εργαστήκατε σε γυμνάσιο στην Κύπρο. Εργάστηκα πρώτα στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Κύπρου τον πρώτο χρόνο. Ωραία. Ναι. Και από εκεί, ύστερα, λόγω του ότι άλλαξε η κυβέρνηση, ήταν η Αγγλική και πήγα και έδωσα εξετάσεις με τους Εγγλέζους και με βάλανε στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Και ύστερα, όταν ήρθε η δική μας η Επιτροπή, με βάλανε στα σχολεία. Ξεκίνησα Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, Κίκο, 1961, που ξεκίνησε το γυμνάσιο του Κίκου. Ήμουνα από τους πρώτους και μάλιστα σου πω και κάτι.
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν μαθητής μου. Σύμπτω... Κύπρου, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σύμπτωση είναι αυτό. Ναι, ήταν στον Κέκο τότε. Ωραία. Βέβαια. Κατόπιν, θέλω να μας πείτε, κύριε Κωνσταντίνου, πότε πήρατε το μάστερ, σε ποια χρονολογία και πού. Όχι, να πω ότι μετά ακριβώς από το Λύκειο του Κύκου πήγα στο Πανκύπριο Γυμνάσιο, όπου έκανα 10 χρόνια, και από εκεί ανώτερο τεχνολογικό Ινστιτούτο, και αρχίσαν τα χρόνια που πήγαινα και στο εξωτερικό. 64, παραδείγματος, 1964, πήγα στην Αμερική με ένα πρόγραμμα κοινωνικών, κοινωνικής μορφής. Και έζησα με οικογένειες στην Αμερική. Ωραία. Για 2 εβδομάδες, στην κάθε οικογένεια, για 2 εβδομάδες, ήταν 3 οικογένειες. Έμαθα ωραία πράγματα και τους έμαθα ωραία πράγματα για την Κύπρο, ειδικά. Μετά από αυτό, έκανα σε ένα camp, καταπληκτικό camp, όπου τα παιδιά δεν είχαν γονείς, ή ένα ή δύο ακόμα, επήγαιναν εκεί και έκαναν κατασκήνωση. Και η κατασκήνωση αυτή είχε όλα τα εφόδια πραγματικά για τα κατασκήνωση, ήταν καταπληκτικό μέρος. Να σου πω ότι είχαμε και μικρά πλοιάρια όπως των Ισπανών που πήγαν στην Αμερική και λοιπά, και έπρεπε τα παιδιά να κοιμούνται μέσα για να αισθάνονται πώς ήταν ένα ταξίδι, να πούμε, που κάνανε οι πρώτοι που πήγαν στην Αμερική. Τέτοια πράγματα. Και μετά έκανα 65 πανεπιστήμιο, έκανα αυτό της πρώτα στο Cleveland, και μετά πήγα την άλλη χρονιά να πίσω και κατάφερα να πάρω δεύτερη υποτροφία και πήγα στο Πανεπιστήμιο για το μάστερ μου, University of Iowa. Κύριε Κωνσταντίνο, μετά όλες αυτές τις επιτυχίες, πώς νιώθατε εσείς? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έζησα στην Αμερική και μάλιστα όταν έκανα το μάστερ, ένα καλοκαίρι που τελειώσα, πήγα και έκανα 17 πόλεις της Αμερικής και ευχαριστήθηκα τη ζωή πραγματικά. 17 πολιτείες εγύρισα και μέχρι πήγα, μέχρι που πήγα, να σου πω ακριβώς, πήγα στο... Εκεί πώς το έγραψα τώρα, έφτασα μέχρι το Wyoming, ένα καταπληκτικό μέρος με τα geysers τους, και εκτός από αυτό και στο όρος Rushmore, που είναι οι κεφαλές των 4 προέδρων της Αμερικής. Δεν έχει καμία σχέση με την περιοδία που κάνατε στις 30 πολιτείες. Αυτό είναι ξεχωριστό. Όχι. Ύστερα είναι με το συγκρότημα της Σούστρας. Ακριβώς. Θα πάμε εκεί πιο μετά. Με δύο φίλους, έναν Τούρκο και έναν Έλληνα από την Κωνσταντινούπολη, και οδηγούσαν ένα αυτοκίνητο Dodge. Ένας κοιμόταν από πίσω και οι άλλοι δύο οδηγούσαν. Και σε κάθε σταμάτημα σταματούσαμε, βάζαμε τα sleeping bag μας, συνεχίσαμε το ταξίδι μας. 17 πτήσεις. Ωραία. Ας προχωρήσουμε λίγο πιο μετά. Ως ναι, παρουσιαστής... Μετά έκανα το μάστερ μου και από εκεί και πέρα ήρθα στην Κύπρο και ξεκίνησε η δουλειά μου, όπως είπαμε προηγουμένως. Ωραία. Στα σχολεία μου κανονικά. Ναι. Και τελευταία τελείωσα σαν γυμνασιάρχης στη Λεμεσό. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τα χρόνια που ήσασταν σαν παρουσιαστής στην Κυπριακή τηλεόραση που δείχνατε τις επίμαχες φάσεις... Ό,τι έχει σχέση με τον αθλητισμό. Ναι, ναι. Και θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς όλη τη διαδρομή αυτή που κάνατε. Πόσα χρόνια? Πολλά χρόνια. Αλλά θα σου πω, καταρχήν ξεκίνησα βοηθώντας τα συνεργεία της τηλεοράσεως και του ραδιοφώνου, όταν έκαναν και χρειάζονταν κάποιος για να μην πληρώνουν ηθοποιούς για μικρούς ρόλους. Με έβαζαν εμένα για τραγούδι, τους έκανα χορού, τους έκανα βήματα χορευτικά και λοιπά, τέτοια πράγματα.
και έτσι γλίτωναν και τα λεφτά να πληρώνουν ηθοποιούς. Αλλά μετά άρχισα κανονικά στην τηλεόραση και ήμουν παρουσιαστής της τηλεόρασης για τον αθλητικό προγραμμάτο. Ακριβώς. Έτσι ξεκίνησα. Κύριε Αβραμίδη, συγκινημένος είμαι και εγώ, αλλά και εσείς φαίνεται. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για το παιχνίδι, για την ομάδα τη ξένη και για την ομάδα τη δική μας φυσικά. Η νίκη αυτή ανήκει στο φύλαθρο λαό μας, ο οποίος εστάθηκε δίπλα μας σαν ηθικός συμπαραστάτης πολύ μεγάλος. Τον ευχαριστώ με την ευκαιρία αυτή. Οι παίχτες πίστεψαν πραγματικά στη νίκη και την κερδίσαμε. Και αν αυτή η ομάδα, την οποία παρακολουθεί σήμερα νικήτρια, μπορούσαμε να την είχαμε λίγες μέρες μαζί πιο ομαδικά, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα. Δεν είμαι τίποτα αντίπαλον, αλλά η πίστη κέρδισε την τεχνική.
Για τους παίχτες μας. Οι παίχτες μας έδωσαν το άβανο των δυνάμεων τους, όπως ακριβώς μου είχαν υποσχεθεί. Τους ευχαριστώ ολόκαρδα. Κυριάκο, τώρα θα ήθελα να μας πεις λίγα πράγματα σχετικά με την ομάδα σου, τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, γιατί δεν παίζεις πρώτα απ' όλα στην ομάδα του Ολυμπιακού? Καταρχήν, όπως είπατε, σήμερα τόσο εγώ όσο και ο Παμπουλής βρισκόμαστε σε καλή φυσική κατάσταση. Το ότι δεν αγωνιζόμαστε στον Ολυμπιακό Πειραιώς είναι ζήτημα τύχης. Και ζήτημα προπονητού. Όχι, ζήτημα συμπτώσεων. Ζήτημα συμπτώσεων. Για το σημερινό παιχνίδι. Σήμερα νιώσα μία από τις μεγαλύτερες συγκινήσεις της ποδοσφαιρικής μου καριέρας, διότι η μικρή Κύπρος κατόρθωσε να κάνει μία μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη. Νομίζεις πως θα κερδίσετε και στο ερχόμενο παιχνίδι που θα γίνει στο Λονδίνο? Δεν πρέπει να είμαστε τόσο αισιόδοξοι και να παρασυρώμαστε στους ενθουσιασμούς. Ύστερα που έγινα, που πήγα στην Αγγλία και έκανα πήρα ένα πτυχίο καθηγητού διαιτησίας ποδοσφαίρου στο Lily Shore της Αγγλίας. Και εκεί ήταν μέσω της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας. Έγινα καθηγητής διαιτησίας και πέρα άφησα να διδάσκω και τους διαιτητές μας στην Κύπρο, αλλά και σε σεμινάρια στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα κλπ. Και σε άλλα πόλεις της Κύπρου. Οι διαιτητές της Κύπρου είχαν τον Μάσο Κωνσταντίνου σαν καθηγητή διαιτησίας και τους μόρφωνε κανονικά. Και μετά μπήκα κανονικά μέχρι το 1974, ήμουν στο κανονικό πρόγραμμα της διαιτησίας. Το 1974 μετά σταμάτησα για ένα διάστημα και το 1985-86 ξεκίνησα με τις φάσεις της ποδοσφαιρικές. Και οι φάσεις ποδοσφαιρικές πήγανε μέχρι το 2006. Ωραία. Αθλητικός συντάκτης. Συγγνώμη. 20 χρόνια. Και μετά σταμάτησα για ένα διάστημα και το 2016 με ξαναφωνάξανε πάλι πίσω και έκανα μέχρι το 2018 και είπα χαίρετε, τελειώσαμε από εκεί. Ωραία. Αθλητικός συντάκτης και γενικός γραμματέας της Ένωσης Αθλητικών Συνταχτών. Και, μάλιστα. Δύο λόγια. Και με αυτό πήγα την πρώτη φορά που είχαν Ολυμπιακούς Αγώνες το 1962 στο Μόναχο. Αλλά προηγουμένως είχα πάει το 1972 στη Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλητισμού και στα σεμινάρια που γίνονται στην αρχαία Ολυμπία και ήμουνα στέλεχος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Κύριε Κωνσταντίνο, αυτό θα το πούμε κατόπιν και θέλουμε λεπτομέρειες γι' αυτό. Θα περάσουμε τώρα να δούμε πώς ήσασταν σαν... Όταν σου πω πριν να πάω, ωραία, ότι ο Διεθνής Ακαδημίας, της Γυμναστικής Ακαδημίας, ήταν πολύ αγαπητός μου και λοιπά. Και ξέρεις τι έκανε? Όταν έδινε η έδεια τη δάδα στον πρώτο αθλητή που θα έτρεχε, που ξεκινούσε η δάδα, εγώ απάγγελα τον ύμνο του Δόξα για τη δάδα. Και αυτό πραγματικά θα ήθελα να το πω, δεν το έχω, δηλαδή σαν κινήτριο, αλλά είναι αλήθεια ότι ήταν μια μεγάλη ευχαρίστηση για μένα. Και μετά βρεθήκα στο Μόναχο, όπου ήμουν φιλοξενούμενος από την γερμανική πρεσβεία της Κύπρου, σαν αθλητικός συντάκτης. Ωραία. Προπονητής ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Καθηγητής... Έκανα και μαθήματα προπονητικής με τον Γουτς, που ήταν ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ για ένα διάστημα και ύστερα και καθηγητής στην Κύπρο. Πήρε και πήρα και πτυχίο καθηγητού, προπονητού ποδοσφαίρου. Και παράλληλα, καθηγητής διαιτησίας ποδοσφαίρου. Πώς θα προλαβαίνετε όλα αυτά? Ναι. Ξεκίνησα να διαιτητεύω, διότι όταν ήμουν στην Γυμναστική Ακαδημία, με έστελναν και έκανα διαιτησίες για προκαταστικά, να πούμε, να μάθω να διαιτητεύω. Όταν πήγα στην Κύπρο, αμέσως έγινα καθηγητής, έγινα διαιτητής και μετά στη συνέχεια και διεθνής διαιτητής του μπάσκετ, του βόλεμπολ και του ποδοσφαίρου. Και στα τρία ήμουνα διεθνής. Ωραία. Και διεθνή αγώνες στο εξωτερικό. Ένας από αυτούς ήταν στο Ρομπέν των Δασών, ποιο ήταν το σπίτι του,
σε ποια πολιτεία της Αγγλίας? Νιουκάσσελ. Νιουκάσσελ, ναι. Στο Νιουκάσσελ. Ποια ομάδα ήταν εκεί? Ορίστε. Που πήρε το 80 που πήρε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η Νιουκάσσελ. Το Νιουκάσσελ, ναι, ναι. Πήρε το πρωτάθλημα. Η ομάδα, ναι. Εγώ πήγα στην διαδικασία εκεί. Που είχε μια έπαιξε με μια σουηδική ομάδα και την κέρδισε με 2-0. Ωραία. Ναι. Πάμε στο 1000. Άρχισα να διαιτητέω και έκανα στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Κροατία, ακόμα και στο Λίβανο. Κάνω μια διαιτησία και να σου πω και κάτι. Στο Λίβανο έπαιζαν δύο ομάδες. Αντιλαμβάνεσαι τον καιρό που ήταν η εξακομή του εκεί. Και ξέρεις τι γινόταν? Όλοι κρατούσαν όπλα. Και για μια στιγμή κάποιος πέταξε ένα μπουκάλι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τον αρπάξανε και τον πετάξανε από τις κερκίδες και τον πειράξανε κάτω από πίσω. Ναι, αλλά πραγματικά κάθε φορά που βάζανε γκολ, ταν, πέσανε τα πιστόλια και τα... Κύριε Κωνσταντίνου, πάμε στο 1982-1988. Βασικός υπεύθυνος των στελέχων της Διεθνής Ολυμπιακής Ακαδημίας. Πόσο ναι. Υπερήφανος νιώθατε για αυτό που κάνατε? Ήμουνα σε μια καταπληκτική καριέρα, μπορώ να πω, σε αυτή την περίπτωση, σαν στέλεχος της Ακαδημίας. Γιατί ήμουνα υπεύθυνος των στελεχών. Και ήμουνα υπεύθυνος να διοργανώνω τις βραδιές, τις κοινωνικές. Τραγουδούσα, χόρευα, έφτιαχνα συγκροτήματα εκεί, τους έκανα τον Ολυμπιακό ύμνο μετά που τελειώνουν τα μαθήματα, τα σεμινάρια. Έμενα μέσα και τους έδινα ύλα με τους λατινικούς χαρακτήρες του Ολυμπιακού ύμνου και τραγουδούσαν μαζί μου και τραγουδούσα εγώ και τραγουδούσαν και εκείνοι. Και τα μάθαινα τον Ολυμπιακό ύμνο, ο οποίος στους διάφορους Ολυμπιακούς αγώνες ακούγεται η φωνή. Και μάλιστα να σας πω και στο Μόντρεαλ που πήγα ύστερα, Έλληνες εκεί τραγούδισαν τον ύμνο των Ολυμπιακών. Πολύ ωραία. Γράψατε 6 βιβλία διαιτησίας ποδοσφαίρου. Πώς ήρθε αυτή η έμπνευση, λόγω εμπειρίας ή κάτι πιο προσωπικό? Κοιτάξτε, αφού πήρα και το πτυχίο ότι ήμουν καθηγητής διαιτησίας, έπρεπε να γράψω και κανένα βιβλίο. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν ένα ωραίο μικρό βιβλιαράκι με τους κανονισμούς της διαιτησίας και ήταν πραγματικά σαν να ήταν το Ευαγγέλιο των διαιτητών. Και το πήραν όλοι και αγοράστηκε πάρα πολύ και σε όλη την Κύπρο. Εργάστηκε, πήγε καλά στην αγορά. Μετά έφτιαξα βιβλία με τους κανονισμούς, με ερωτήσεις, απαντήσεις κλπ. Και έκανα τον καθένα να διαφερθεί, γιατί είχε και εικόνες και όλα αυτά. Ευτυχώς που είχα σπόνσορες και με σπονσάρανε και κάθε φορά έβγαζα τα βιβλία μου. Ωραία. Δεν θα πω ότι κέρδισα από τα βιβλία, γιατί ξέρετε, δυστυχώς δεν αγοράζεται το βιβλίο κανονικά. Ακόμα και από τους διαιτητές. Το κακό αυτό είναι. Το μπαν είναι ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να έρχεται η Ομοσπονδία να τα διαφεντεύει για να έχουν πέρασει παραπάνω. Όταν ένας βάζει ένα βιβλίο, δυστυχώς δεν λαμβάνεται πολύ υπόψη. Έτσι είναι. Πάντως, εγώ είμαι ευχαριστημένος από αυτά, γιατί είχα τους σπόνσορ μου που έκανα το βιβλίο και δεν είχα έξοδα και τα έδινα έτσι τα βιβλία. Τσάπα. Στον ένα και στον άλλο. Όποιος μου ζητούσε, πάρε βιβλίο. Να διαβάσεις, να μάθεις τους κανονισμούς. Και έτσι έκανα. Διδάξατε κανόνες διαιτησίας ποδοσφαίρου. Θυμάστε χρονολογία και σε ποιες χώρες, κύριε Κωνσταντίνου? Πήγα και έγινα διεθνής διαιτητής του ποδοσφαίρου στην Ολλανδία. Έτρεξα τα 12 λεπτά, ξέρω εγώ και λοιπά. Με ρώτησαν ερωτήσεις πάνω στους κανονισμούς. Απάντησα ωραία και το πτυχίο μου και ήρθα καθηγητής της διαιτησίας. Και από εκεί. Έκανα σεμινάρια όμως στην Ελλάδα. Εγώ έκανα μαθήματα στους διαιτητές της Ελλάδος. Πήγα στην Κατερίνη, πήγα κάτω στην Πελοπόννησο, πήγα σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, στην Τρίπολη.
κλπ. Και μάλιστα να σας πω και κάτι, με είχαν στείλει όταν ήμουν διεθνής διευθυντής, το Υπουργείο Παιδείας με έστειλε στην Ελλάδα, στην Τρίπολη, να κάνω διαιτησία στις δύο ομάδες των τελειόφυτων, των ομάδων που από τα γυμνάσια και λύκεια. Και εκείνο, εκείνοι που κέρδιζαν τον αγώνα, έμπαιναν στη Γυμναστική Ακαδημία χωρίς εξετάσεις. Ποια χρονολογία ήταν αυτό, κύριε Κωνσταντίνου? Ναι. Ποια χρονολογία ήταν αυτό? Θα μου πει η Πόπη. Σε ποια που πήγαμε στη... Θα ήταν... Μεταξύ 80 και 85. Μεταξύ εκεί. Ναι. Έκανα πριν να φύγω από την εκπαίδευση. Πήγα και έκανα διαιτησία μου εκεί και με είχε κάποιος που είχε κάνει μαθήματα μαζί μου και ήταν στους διαιτητές της πόλης. Ήρθε και μου λέει, κύριε Βάσο, απόψε δεν έρχεσαι, λέει, στο σωματείο να κάνουμε έτσι μια κουβέντα πάνω στους κανονισμούς. Λέω, πολύ ευχαρίστω. Λέω, πήγα, τελειώσαμε. Ύστερα μου λέει, θα πάω να πιούμε και κανένα λίγο κρασάκι. Πήγαμε κάπου και ήπιαν εκείνη κρασάκι. Εγώ το πρώτο, λέγανε άσπρο μπάτον εκείνη, εγώ πίνα λίγο, διότι δεν πίνω κρασί εγώ. Αντιλαμβάνεσαι. Είχα την Πόπη όμως, η οποία είναι καλή στο ποτό και έβγαλε άσπρο πρόσωπο. Μας δώσανε και μια νταμιτζάνα και πήγαμε στην Αθήνα μαζί μας με το αυτοκίνητο που είχαμε. Αν δεν απατώμε, κύριε Κωνσταντίνου, η κυρία Πόπη είναι η σύζυγός σας. Ναι, βέβαια. Πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανη για εσάς για αυτά που κάνατε. Λαλή πως είναι περήφανη. Παρακάτω είμαι. Άκουσα πολλά, λέει η ίδια τώρα ότι είμαι, λέει. Και νομίζω πρέπει να είναι και το στήριγμά σας για αυτά που κάνατε όλα. Σίγουρα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. 35 χρόνια είμαστε μαζί και λοιπά, τώρα αντιλαμβάνεστε. Ας αλλάξουμε λίγο το κλίμα και να δούμε τι γίνεται στο χώρο της μουσικής και της δισκογραφίας σας. Άλιστα. Ξεκινάμε, κύριε Κωνσταντίνου, με τα χορευτικά συγκροτήματα. Λοιπόν, από το Παγκύπριο Δημόσιο ξεκίνησα να φτιάχνω από την πρώτη Δευτέρα πρακτικούς, οι οποίοι έπρεπε να χορεύουν. Πώς? Έβαζα, για να τους διαλέξω, έβαζα το μαγνητόφωνο μου και έβαζα μουσική. Και είπα, όσοι θέλετε να μάθετε να χορεύετε, ελάτε μόλις τελειώσει το μάθημα το μεσημέρι, ελάτε στην αυλή του σχολείου. Ήρθαν εκεί καμιά εκατοστή. Λοιπόν, τους είπα, ακούτε τη μουσική, θα κινηθείτε πάνω στη μουσική βηματισμό, αλλά με ρυθμό. Όποιος δεν καταφέρει, είχα μερικούς παλιούς οι οποίοι ήταν στο σχολείο τότε, σαν χορευτές, και τους είπα, όποιος δεν πάει με το βηματισμό, ακουμπήστε το και να βγαίνει και να βγαίνει. Και έτσι μείναν καμιά πενηταριά. Από τους 50, οργάνωσα δύο μάτια. Τους μικρούς μαθητές, τους χορευτές και τους στεγά. Και έτσι έφτιαξα δύο ομάδες καταπληκτικές. Και πραγματικά, από εκείνες τις ομάδες φτιάχτηκε το συγκρότημα της Σούστας, στο οποίο ήμουν πρόεδρος για 7 χρόνια και το οποίο, μάλιστα, με έστειλαν το 1976 στην Αμερική για να παρουσιάσουμε κυπριακό γάμο, το οποίο έφτιαξα εγώ ο ίδιος με τους χορούς κλπ. Και έγραψα και παρουσιάστηκε σε 30 πόλεις της Αμερικής. Εκεί θα πάμε τώρα, κύριε Κωνσταντίνου. Το 1976, περιοδεία στην Αμερική 2 μήνες. Σε 30 πολιτείες της Αμερικής, θέλω να μου πείτε τη βιωματική σας εμπειρία. Τι φέρατε μαζί σας στις βαλίτσες σας? Τι φέραμε με τις βαλίτσες μας, θα σας πω μόνο ότι οι βαλίτσες μας γέμισαν και τις τραβούσαμε, τις σκοτωνόμαστε κάθε 2 μέρες που πηγαίναμε αεροπορικό ταξίδι από τη μια πόλη στην άλλη, τις τραβούσαμε μαζί μας
Και σκοτωνόμαστε να τις βάλουμε στα αεροπλάνα, τις κατεβάσουμε, να πάμε να ζήσουμε ένα βραδάκι σε μια πόλη, να πάμε σε εστιατόρια που ήταν Έλληνες που τα είχαν και μας φιλοξενούσαν. Σε κάθε πόλη που πηγαίνουμε, ένας, εκείνοι που μας φιλοξενούσαν, γιατί ήταν οι αντιπρόσωποι του Archdiocese of the United States με τον Αρχιεπίσκοπο της Αμερικής, ο οποίος ήταν υπεύθυνος εκεί, και είχαν, ας πούμε, να τα πω διαφορετικά κυπριακά, τα τσουράκια να πούμε, τους άλλους σε κάθε πόλη. Οπότε μας μαζεύανε και το βράδυ που τέλειωνε η παράσταση είχαν πάντα έναν ο οποίος είχε εστιατόριο Έλληνας και μας φιλοξενούσε και τρώγαμε και πίναμε. Και τραγουδούσαμε και χορεύαμε και διακόμα. Φάτα στο γιατρό, ένι κορούες που τα τρών στα αγκαλιά τους που πέφτω, στα αγκαλιά τους που πέφτω. Καριάλια, ιάλια, ιάλια, τα σελίνια μονά και τριγάρια, τα μονόλυρα, πεντόλυρα και μπούντα και τα άστο μπουδάχι στην κούντα. Για σα ρωτήσω κύρι σου, την ταχουσίνη σύλλη σου, μέσα νύχτα κελασούν, μέσα νύχτα κελασούν. Ένα του γελάσεις ο σκοπός, πέ του πως έρχεταν πως, τη νύχτα στο γουμά. Η εμπειρία ήταν καταπληκτική. Ωραία. Και με τους ανθρώπους της φιλοξενίας ήταν τόσο μεγάλη, καταπληκτική. Όταν πήγαμε μάλιστα, εσδρήσαμε στον Άγιο Δημήτριο στο Σικάγο. Το οποίο είναι ένα ανοίγημα το οποίο έχει 15 ορόφους και είναι ειδικό της Εκκλησίας. Και μας φιλοξενήσανε και ζούσαμε εκεί. Μάλιστα δεν είχαμε συντόνια, συντόνια είχαμε χάρτινα. Ήταν ωραία. Για να μας ζεστάνουν. Και ήταν, αντιλαμβάνεστε, 16, τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εκεί. Είχε κρύο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάναμε 15 μέρες, δουλέψαμε καλά, και όταν ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε από πόλη στην πόλη, κάναμε ένα συγκρότημα, ήμασταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Δεν είδα στην Κύπρο, εγώ είμαι ένας από τους οποίους δημιούργησα. Αλλά σας λέω ότι τα παιδιά ήταν τόσο καλοί χορευτές, είχα και τρεις γυμνάστριες μαζί μας, οι οποίες ήταν καταπληκτικές χορεύτριες. Η δουλειά που έκαναμε ήταν καταπληκτική για τους αχέβανς της Αμερικής. Ήταν καταπληκτική. Πολύ ωραία εμπειρία, κύριε Κωνσταντίνο. Ναι, εξαιρετική, μεγάλη εμπειρία. Ξεχωρίζουμε την Αμερική και πάμε στα 13 σας ψηφιακούς δίσκους με κυπριακά τραγούδια, παλιά ελληνικά, ρεμπέτικα, άρχοντο ρεμπέτικα. Το θεωρώ καταπληκτική επιτυχία και ήδη ακούγονται τα τραγούδια σας παντού. Θέλω να το σχολιάσετε. Έγιναν γνωστός βέβαια στην Κύπρο, αντιλαμβάνεστε, γιατί σε κάθε ταβέρνα που πηγαίναμε φωνάζανε «Κύριε Βάσο, να μας τραγουδήσεις κανένα τραγούδι». Και λοιπά. Και σιγά σιγά μάθανε ότι έχω βγάλει εισιτήρες και λοιπά και τα παίρνανε ακόμα και τα βάζανε για να τραγουδάνε, ειδικά σε ταβέρνες που δεν είχαν κανονική μουσική, δηλαδή όργανα.
βάζανε τη μουσική τη δικιά μου και χορεύανε και τραγουδούσανε. Αυτά είναι γεγονότα. Έχω 13 CDs και έχω, να σας πω, κυπριακά, παραδοσιακά και έχω παλιά τραγούδια, αρχοντορεμπέτικα και ρεμπέτικα. Και είναι, εγώ δεν τραγουδάω μόνο αυτά, ακόμα να σας πω κάτι άλλο. Από το σχολείο έμαθα να τραγουδώ και όπερα. Ο καθηγητής μου που είχα, ο Σόλωνο Μιχαηλίδης, ήταν ο μεγαλύτερος καλός καθηγητής της μουσικής στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Έκανε μαθήματα σε εκείνους οι οποίοι έκαναν σπουδές στη μουσική. Έκανε τεστ. Πήγαινε στο εξωτερικό και έκανε τεστ οι μαθητές, τους σπουδές εκείνους οι οποίες πρόγραμμες. Και είχαμε τρεις φορές τη βδομάδα στο Λανίδιο, είχαμε μουσική. Και στο ένα από αυτά μας έβαζε όπερες, μας έβαζε Μπετόβεν, μας έβαζε Μόσακ, μας έβαζε Χέντερ κλπ. Και μαθαίναμε ακόμα πώς γίνονταν, και να σου τραγουδήσω να θέλεις, τον ύμνο της χαράς, θα πούμε, του Μπετόβεν, το οποίο έχει όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος τώρα και τον τραγουδά. Με μουσική. Παφά σολάλα σολφα μη ρε ρε μη παφά μη. Παφά σολάλα σολφα μη ρε ρε μη φα μη ρε. Μη μη φα ρε μη φα σολφα ρε μη φα σολφα μη ρε μη λα φα. Φα σολάλα σολφα σολ μη ρε μη φα μη ρε. Το συνοήμνος, το οποίο έμαθα από το σχολείο. Είστε υπέροχος, κύριε Κωνσταντίνο. Είμαι αυτό τον Σόλωνο Μιχαηλίδη, ο οποίος μας έμαθε να τραγουδούμε όπερες. Δόξα στον Ελευθερωτή, δόξα στην Ισίδα που τη γη μας προστατεύει. Στο βασιλιά γιορτάσιμου σας ψαλούμπιμπλους. Δόξα, 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 Ισίδα. Υπέροχα. Αντιλαμβάνεσαι. Υπέροχα. Αυτά τα λόγια όμως είναι ελληνικά. Επέρνε τα λατινικά, τους λατινικούς χαρακτήρες που είπαν οι όπερες και μας τους μετέφρασε σαν ελληνικά και τους τραγουδήσαμε σαν χοροδία. Καταπληκτικά πράγματα. Δεν γίνονταν πουθενά άλλου. Και ο Σόλωνος Μιχαηλίδης θεωρείται ότι είναι ο μεγαλύτερος μουσικός ανέδειξε Κύπρος. Αυτά είναι τα ωραία, κύριε Κωνσταντίνο, που κάνετε. Και σας θυμάται ο κόσμος και σας ζητάει ο κόσμος. Αυτό αντιμετωπίσαμε ήδη στο Λονδίνο. Μας ζητήσαν την παρουσία σας και αυτό κάνουμε σήμερα. Μπράβο, μπορείτε να μας πείτε... Ευχαριστώ πολύ αυτό που κάνει σήμερα για μένα. Κύριε Κωνσταντίνο... Το βιογραφό μου ετοιμάζομαι και να το βγάλω στη φόρα και να γράψω το βιβλίο μου για όλα τα έχω, για όσα έχω κάνει, Άγγελε. Θα το κάνω και αυτό. Έχω ένα φίλο, έναν φίλο μου καθηγητή, ο οποίος μου κάνει και την παρουσίαση των βιβλίων μου, Κυτρομιλίδης λέγεται αυτός. Ο ξάδερφος του ήταν μαθητής μου στο Παντύπλο Γυμνάσιο. Ο Κυτρομιλίδης είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, ο μαθητής μου, ο οποίος ήταν ο καλύτερος μαθητής που πήγε από το Παντύπλο Γυμνάσιο με άριστα 20. Είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό, όντως. Και να σου πω και ένα δικό του. Κύριε Βάσο μου λέει, εγώ ξέρεις δεν είμαι αθλητής. Ούτε είμαι άνθρωπος που μπορώ να πω πολλά τα πράγματα για την γυμναστική. Αλλά είναι καλός μαθητής και θα ήθελα να πάρω ένα καλό βαθμό στη γυμναστική. Λέω, άκου να σου πει, θα κάνεις τι. Κάθεσε να κάνεις τη γυμναστική σου όπως το λέω. Αν την πάρεις καλά, είναι η προσπάθειά σου. Θα είναι εκείνη που θα με ενδιαφέρει εμένα. Άλλο ένα πράγμα, όμως για να βοηθήσεις τον βαθμό σου, θα σου δώσω ορισμένα κείμενα, τα οποία θα βρίσκεις στη βιβλιοθήκη, θα σου βάζω ερωτήσεις πάνω στην αρχαία εποχή και στα ό,τι επιτύχαν οι αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαία Ολυμπία. Και μου έκανε κάτι εκθέσεις
που δεν μπορεί να φανταστείς τι είχαν πράγματα μέσα. Το 20 το πήρε από μένα. Έστω και αν δεν ήταν τόσο κάθε στιγμή. Αλλά η προσπάθεια που έχετε βάλει να δώσει ήταν σωστή και πήρε το 20 με χαρά από μένα. Υπήρχε βία, πώς δεν υπήρχε βία. Βέβαια. Εγώ θυμούμαι έναν παιχνίδι που έκανα Ολυμπιακός με την Ομόνια και ήμουν απλώς βοηθός διαιτητής, linesman τότε. Και επειδή έδωσα ένα corner, η Ομόνια πήγαινε για πρωτάθλημα, κέρδισε το πρωτάθλημα, αίτητη στο πρωτάθλημα και έπαιζε τελευταίο αγώνα με τον Ολυμπιακό. Και αίτητηκε 3-2. Και έφτεξα εγώ που έδωσα ένα corner ολόλο. Και έγινε το σώσ. Σπρώξαν τα κυκλειδώματα, πέσαν τα σίδερα, μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ευτυχώς που ήταν ένας αθλητής μου, ο Πιλάτος τότε, ο οποίος έριχνε σφαίρα δίσκων και ήταν 2 μέτρα άνθρωπος, ο οποίος μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σταμάτησε τα όλα, πλάτη με πλάτη εγώ με εκείνον, ήμουν και εγώ κοπελούδι τότε μόλις ήρθα από τη Γυμναστική Ακαδημία και σιγά σιγά βγήκαμε έξω από τον. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Κωνσταντίνου, μετά από όλα αυτά που ζήσατε, μία από τις καλύτερες εμπειρίες στη ζωή σας, στην καριέρα σας? Οι εμπειρίες μου ήταν η αρχαία Ολυμπία, η μεγαλύτερη. Από το 1972 που πήγα, έγινα υπεύθυνος των στελεχών στη συνέχεια, μέχρι το 1988. Πόσα χρόνια, Άγγελε μου? Αρκετά. Εκεί, κάθε πρωί σηκωνόμουνα και έπαιρνα ομάδα στον Αλφιό, Τροχάδι, ανεβαίναμε στο μουνάκι που είναι ακριβώς πάνω από την είσοδο των Ολυμπιακών Αγώνων εκεί, του σταδίου, και απάγγειλα και για την Ανατολή του Λίλιου. Και κάθονταν όλοι με σταυρωμένα χέρια, με άκουγαν, έβλεπαν τον ήλιο που ανατέλει εκεί και ερχόμασταν πίσω στην Ακαδημία. Έφτιαξα χορούς, τραγούδια. Έφτιαξα ομάδες μπάσκετ, βόλεϋπολ και παίζαμε, διότι εκεί έρχονταν 100 χώρες από το εξωτερικό για σεμινάρια. Και είχε αθλητές και μάλιστα Ολυμπιονίκες που ήρθαν πολλοί. Ερχόταν εκεί πάντα ο πρόεδρος της Ολυμπιακής, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Σάμαραντς και ο Γκος και λοιπά, όλοι που περάσαν από εκεί και τους ήρθαν εκεί και τον ευθυμίστη και γίνει. Και έγινα γνωστό σε όλη την Αμερική, γιατί όσοι έρχονταν εκεί, τους βοηθούσα τόσο πολύ, εγώ δεν περπατούσα, έτρεχα. Όταν έκανα αυτό το πράγμα εκεί στην αρχαία Ολυμπία, έτρεχα όλη μέρα. Βοηθούσα. Γι' αυτό έλεγα εκεί, what is he is he doing? He's running all the time. What is he trying to do? Κατάλαβες. Έτσι ερωτούσαν ο ένας τον άλλο. Γιατί τρέχει ο Άσος. Έτρεχα πραγματικά, γιατί μου άρεσε, γιατί το αγαπούσα και έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου να βοηθήσω πραγματικά για τον οδηγισμό. Και το κατάφερα. Ζήσατε υπέροχες στιγμές, κύριε Κωνσταντίνο. Υπέροχες στιγμές. Εμπειρίες έχω πολλές. Σαν γυμνασιάρχης που έκανα στη Λεμεσό και τελείωσα, θα σου πω ότι πήρα ένα σχολείο το οποίο ήταν μετά το 1974, το οποίο ήταν κατακριουργημένο, ήταν το τούρκικο σχολείο, στεκή, και το έφτιαξα και το έστρωσα. Και να σου πω ότι μια συμμαθήτρια μου ήταν η μουσικός μου στο σχολείο εκείνο, όταν ήταν κατανασιάρχης. Της έδινα κάθε εβδομάδα ένα φυλάκιο με ένα τραγούδι και το κακό. Και της έλεγα να το μάθουν τα παιδιά. Τα μαθαίναν τα παιδιά. Τη Δευτέρα, με το μικρόφωνο εγώ όταν στην προσευχή της Δευτέρας, τραγουδούσαμε όλοι μαζί, τα παιδιά. Κάθε Δευτέρα μαθαίναμε ένα τραγούδι κυπριακό. Καταλαβαίνεις τι θα πει μαθητές μου να τραγουδάνε και θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Με τιμήσανε οι μαθητές όταν τελείωσα και εκείκα σύμφυξη, με θέλανε κάθε χρόνο να πηγαίνω στην τελική ορθή κάτω του σχολείου. Κάθε χρόνο. Κύριε Κωνσταντίνου, μια συνεργασία σας και ποια ήταν η αιτία για να γίνει μια μακροχρόνια συνεργασία σας? Πού? Στην Κύπρο. Η συνεργασία μου ήταν σε όλους τους τομείς. Άμα ήταν μπάσκετμπολ, διαιτησίες, ποδόσφαιρο, βόλεϊ.
έκανα τόσα πράγματα για τη διαιτησία. Έκανα, δίδασκα τους φοιτητές μου πάνω στο ΑΤΗ, στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, έκανα ολόκληρη ομάδα από 70 παιδιά, τα οποία έφτιαξα διαιτητές του ποδοσφαίρου. Α, να σας πω και κάτι. Έφτιαξα στο ΑΤΗ όταν ήμουν, έφτιαξα τον Πανεπιστημιακό Αθλητισμό και ήμουν πρόεδρος. Πανεπιστημιακό Αθλητισμό. Δηλαδή τα πανεπιστήμια μας να έχουν αγώνες μεταξύ τους. Και ποδόσφαιρο και βόλεϊ και μπάσκετ και αθλητισμό. Badminton. Εγώ το δημιούργησα στην Κύπρο, το badminton. Το έφερα από την Αμερική μάλιστα. Και το baseball και το softball έφερα ένα στίκ από την Αμερική και με τόρνο έκανα κάμπος sticks για να χτυπούμε την μπάλα. Και έκανα το baseball και ήμουν και πρόεδρος του πάλι. Και εκτός από αυτό, ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στη Λευκοσία, εγώ το δημιούργησα. Και ήμουν και πρόεδρος. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά τα πράγματα ήταν μέσα στη ψυχή μου. Και τα έδωσα χωρίς να παίρνω ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Τι έπρεπε να δώσω και όχι να παίρνω. Και έπαιρνα και από αυτούς τους ανθρώπους, διότι ήταν πράγματι ανθρώποι που καλλιεργούσαν τον πληθυσμό και με χαίρονταν και το σχεδόν. Ωραία. Κύριε Κωνσταντίνου, να περάσουμε στο άλλο άκρο, να περάσουμε στη μουσική σας. Υπάρχει κάτι στο χώρο της ελληνικής μουσικής που νιώθετε πως δεν σας ταιριάζει εσάς? Έχω τον πρώτον άνθρωπο που συνάντησα όταν ήρθα στην Κύπρο στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Ήταν ένας από τους καλύτερους βιολιστές της Κύπρου, ο Γεώργιος Αβέροφ. Ο οποίος Γεώργιος Αβέροφ είναι ένα πρόσωπο χαρακτηριστικό της πραγματικής παραδοσιακής μουσικής. Ο οποίος ήταν βιολιστής σε γάμους, σε συγκροτήματα, μιλούσε για τη μουσική, έγραψε βιβλίο για τη μουσική κλπ. Και ήταν άνθρωπος ο οποίος εφρόντιζε για να ακούσουν και να μάθουν οι άνθρωποι τι σημαίνει παράδοση. Παράδοση. Έζησα μαζί του, ταξίδεψα μαζί του στη Γαλλία, στην Ελβετία, στη Ρουμανία, στην Βουλγαρία και στο Βιέννη. Έκανα τα ταξίδια μαζί του. Και μάλιστα σε ένα συγκρότημα που ήρθαν από το Βαρόσι το 1974 που έφυγαν πρόσφυγες, ήμουν υπεύθυνος να τους παρουσιάζω όπου είχαν να δώσουν παράσταση, εγώ πήγαινα και τους βοηθούσα. Το Υπουργείο Παιδείας μας έστειλε στη Βιέννη. Και εκεί στη Βιέννη δηλώσανε να ψάλουν ένα ύμνο στην εκκλησία. Αλλά μια εβδομάδα μας παίρνανε δεξιά-αριστερά να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε κλπ. Έγιναν τόμα τα παιδιά, οπότε μου λένε «Κύριε Βάσο, την Κυριακή μη δεν πάμε εκκλησία εμείς». Και ένα παιδί που ήταν συνοδός μας, φοιτητής, μας είπε ότι θα έρθει ο Αρχιεπίσκοπος εκεί, την Κυριακή. Και όταν είπα εγώ ότι δεν θα έρθουν τα παιδιά, δεν θέλουν, είπα «Θα έρθω εγώ». Μου λέει «Μα ένας τι θα κάνει», μου λέει. Του λέω «Αφού δεν έρχονται τι θα κάνω» και έτσι με πήρε. Κατεβήκαμε με το αυτοκίνητό του, που ήταν ένα Volkswagen, underground. Μπήκαμε στο τρένο και πήγαμε στην εκκλησία και απαγορευόταν ένα χιλιόμετρο μακριά να μην περνάει αυτοκίνητο από τον καθεδρικό ναό για να μην έχει φασαρία μέσα η εκκλησία. Και όταν ήρθε η σειρά μου, του έψαλα την Ανή. Να τον ακούσεις. Καταπληκτικό. Εξομολογήστε το Θεό, το Θεό, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Τι βλέπω.
Βλέπω τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος έδινε την όστια, μεταλάβηση. Έκανε μεταλάβηση εκείνη την ώρα. Και γύριζε το κεφάλι του και έβλεπε και πάλι έδινε και πάλι ξανά να ακούσει τι τραγουδούσα. Έβαλα κι εγώ τη δύναμη μου τότε, αλλά μέσα οι τρούλοι κατέβασαν τη φωνή μου στο φτί μου. Ήταν κάτι το... ούτε ξέσαιο, το καστικτικό. Ανέστασα τη φωνή μου. Το πίσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι εις τον αιώνα το έλεγος αυτού αλληλούια. Τραουδίσουμε ένα παραπονιού, δε ένα παραπονιού, δε. Έτσι τούτοι που χορεύκουσι, μασάλα κι αυτόνα τους, μασάλα κι αυτόνα τους. Καλαρούν και τες όμορφες και παίρνουν τες μητά τους, και παίρνουν τες μητά τους. Και τούτοι που χορεύκουσιν έντερκα στα ζευγάρκα, έντερκα στα ζευγάρκα. Οι τρεις ζυμώνουν τον πύλον και τρεις κρατούν τα φτιάρκα, και τρεις κρατούν τα φτιάρκα. Ήρθε το παιδί, γονάτισε μπροστά μου και φώναζε «Thank you, thank you very much, it was beautiful, thank you». Μπράβο κύριε Κωνσταντίνο, υπέροχα αυτά που μας λέτε. Υπέροχα τα τραγούδια σας, υπέροχα αυτά που ακούμε. Από τη Δευτέρα του Δημοτικού ξεκίνησα να ψάλλω. Αλλιώς Αντώνιος Δενεσού, αλλιώς δεύτερο η εκκλησία και κατέληξα στην Αγία Τριά της Λετισσού, όπου ο δεξής θάρτης με έμαθε τη βυζαντινή μουσική. Και διαβάζω τώρα τη βυζαντινή μουσική. Μπορώ και διαβάζω και ψάλλω. Δηλαδή, μέχρι αυτό το σημείο δεν είπα όχι. Θα το κάνω και αυτό και το έκανα. Και έψαλνα μέχρι που έβγαλα το γυμνάσιο. Ερχόταν ένας από τους ηθοποιούς μας, πολύ γνωστός στην Ελλάδα, ερχόταν και τράγω και ψάλλε μαζί όταν έρχεται στην Κύπρο. Ήταν καταπληκτικό. Μετά από πράγματα... Μετά από τόσα χρόνια, στο χώρο του τραγουδιού, για εσάς έχει παραμείνει η ίδια γοητεία? Ακόμα τραγουδώ το ίδιο. Ακόμα τραγουδώ το ίδιο. Και έχω την κόρη μου που τραγουδά. Βέβαια. Τα εγγόνια μου δεν τραγουδούν, αλλά η κόρη μου τραγουδά ωραιότερα. Η Όλη τραγουδά καταπληκτικά. Και την έχω στα σιτή μου κιόλας. Έχετε δύο παιδιά, κύριε Κωνσταντίνο. Έχω δύο παιδιά, το Γιάννη και την Όλη. Ο Γιάννης τελείωσε Columbia University, έκανε Boston University και τα παιδιά του, τα δυο, οι κόρες του τώρα, είναι στο Boston University, η μια τέλειωσε το Bachelor και η άλλη ετοιμάζεται να πάρει το δικό της το Bachelor. Μπράβο, μπράβο. Έχω τρία εγγόνια από την κόρη μου, τον Αλέξανδρο, που επήρε το δοκτοράτο του από το Σικάγο στη γενετική, και έχω τη μεγάλη, η οποία τέλειωσε Columbia University και πήρε το μάστερ της από το Λονδίνο και εργάζεται στο Λονδίνο τώρα. Εργάζεται στο Λονδίνο, αλλά είναι στην Κύπρο με το τηλέφωνο, ξέρετε. Μπράβο. Τέτοια πράγματα. Και η μικρή τελείωσε Brown University στην Αμερική και έκανε μάστερ της στο Λονδίνο και αυτή. Υπέροχα. Τώρα είναι στην Ουάσιγκτον και εργάζεται στην Ουάσιγκτον. Τους έχω όλους στο εξωτερικό. Έτσι, έτσι, ωραία. Μιλήστε μας. Κάθε φορά που τελειώνανε, εμείς πηγαίναμε στην Αμερική. Κάθε φορά που έχουμε κάνει ταξίδια στην Αμερική,
Πολλά. Σε ένα από αυτά συναντηθήκαμε στο Λονδίνο, θυμάσαι. Που είστε στη μέρη μας πήγε στο αεροδρόμιο. Κύριε Κωνσταντίνου, μιλήστε μας για τη σχέση με τον Ανδρέα Μπογιατζή. Ο Ανδρέας ο Μπογιατζής υπήρξε φίλος. Υπήρξε φίλος. Εντάξει. Κάναμε τόσα μαζί. Του τραγούδισα στο γάμο της κόρης του, στο γάμο του γαμπρού του κλπ. Ναι, ναι, τα περάσαμε όλα. Ήτανε. Αλλά δυστυχώς το τελευταίο με κάλεσαν το 16 και πήγα. Έκανα τη δουλειά μου ωραιότατη. Ναι. Και ύστερα φαίνεται ότι έμπλεξε με τα ποδοσφαιρικά ο φίλος μου ο Ανδρέας και ένιωσε ότι έπρεπε να φύγω από το ΡΙΚ γιατί κάποιοι τον έβαλαν πάνω σίγουρα από τις ομάδες της ποδοσφαιρικές ότι ο Άσος δεν, κοίταξε προσωπικά, καθηγητής μου, δεν μπορούσα να σκεφτώ ποτέ ότι θα αδικήσω ομάδα ή θα βοηθήσω ομάδα με τις φάσεις που έκανα. Εγώ έλεγα αυτό που έβλεπα, το έβλεπα στην τηλεόραση 2, 3, 5, 10 φορές για να κρίνω τη φάση. Και έπρεπε να, έτσι να είμαι. Και ήμουν πάντα έτσι. Αυτή στο τέλος έγινε αυτό που έγινε. Εντάξει, λέγεται μου, χαίρετε και έφυγα. Μία συμβουλή για τους νέους καλλιτέχνες. Η συμβουλή τους νέους καλλιτέχνες. Να αγαπούν αυτό που κάνουν. Αν δεν το αγαπούν, να το αφήνουν και να φεύγουν να κάνουν κάτι άλλο. Αλλά αν δεν αγαπούν αυτό που κάνουν, σημαίνει ότι δεν θα πετύχουν στη ζωή τους. Και πρέπει αυτό που κάνουν να το αγαπούν, όπως το αγαπώ εγώ, όπως το αγάπησα εγώ τη γυμναστική και λοιπά και τα αθλητικά και τα σπορ, μπορούσα, Άγγελε, μπορούσα να ήμουν πολύ καλός στις εκθέσεις, στα ελληνικά. Ήμουν πολύ καλός. Ήμουν άνθρωπος που με βάζανε και απάγγελτα 12 λόγων του γύφτου, τον ξέρω από έξω και τώρα. Ένα ένα και από δύο και από τρεις ανταπομένοι και από τέσσερι κρατούν και σφίγγουν τη λιγάντια τη βιβλία σε χρυσές και ελεφαντέγγες πλούσιας καλυμμένες θήκες και πηγαίνουνε με χίνα και στα χέρια και στους ώμους και στα σύρκια τα βαστάνε. Λείψαν άλλια σαποντάνε και θα μαντουργές εικόνες και βαριά στα μια γιωμάτα με τη στάχτη των προγών. Αυτά τα πράγματα τα έμαθα στο σχολείο, Άγγελε. Έμαθα στο σχολείο. Είχα καθηγητές εγώ. Πραγματικούς καθηγητές, σπουδαίους καθηγητές. Το Λουξούτα. Ήταν ένας καθηγητής καταπληκτικός. Και όταν πήγα στο τέλος να του πω, ήταν ο τσίτορ μου, πριν να φύγω να πάω να σπουδάσω, μου λέει, Βάσο, τι θα κάνεις τώρα, τι πράγμα να σπουδάσεις, μου λέει. Και του λέω, με ξέρεις ότι είναι αυτό. Κάνω τόσα πράγματα από τις σχολείες. Είμαι παγκυπριονίτης, ξέρω εγώ στα αγωνίσματα που μου, αρκοντισμός, έρα και λοιπά. Λέει, καλά, έχεις και άλλα προσόντα, μου λέει. Και ναι, του λέω, αλλά τα παραπάνω προσόντα είναι αυτά που μετρέπουμε με σπρώχνουν για την ουσιαστική. Μπορούσα να γίνω δικηγόρος. Κύριε Κωνσταντίνου. Ήμουν πολύ καλός. Οι εκθέσεις μου διαβάζονταν στους άλλους συμμαθητές όταν ήμουν στο γυμνάσιο. Βέβαια. Αλλά πραγματικά εγώ πέρασα τα μαθητικά μου χρόνια ωραιότατα, πολύ καλά, τη ζωή μου στην Αστική Ακαδημία που δούμε. Τη ζωή μου στον αθλητισμό της Κύπρου πολύ καλά, στην ζωή μου σαν γυμναστής, τραγουδιστής, χορευτής κλπ. Τα πέρασα θαυμάσια και έζησα μια ζωή αυτή που ήθελα και αυτή που χάρηκα. Κύριε Κωνσταντίνου, μοιραστείτε μαζί μας μια πολύ καλή είδηση για σας. Ένα καινούριο συμβόλαιο, κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο μάλλον που έρχεται το χειμώνα. Έγραψα ένα βιβλίο για τα δημαρχιακά της Τεμεσού. 500 σελίδες. Από το 1878 που ήταν οι Άγγλοι στην Κύπρο μέχρι σήμερα, μέχρι το 16 που ήταν ο δήμαρχος της Τεμεσού, ο Ανδρέας ο Χρήστου. Με αυτόν συνεννοηθήκαμε και δουλέψαμε μαζί και το έβγαλα. Και ήταν η δουλειά που έγινε στα δημαρχιακά από όλους τους δημάρχους τη Λεμεσού από το 1878 μέχρι το 16. Και έγραψα όλη την ιστορία της Λεμεσού, πώς έγινε η Λεμεσός,
πώς αναπτύχθηκε, γιατί η Λεμεσός ήταν η πρώτη πόλη στην εμπορική ζωή. Γιατί είχε σχέσεις και την Αλεξάνδρεια, και με την Σιβήνη, με την αποκυπέτσιση, με τις άλλες χώρες γύρω-γύρω και με την Ελλάδα. Και τώρα ο Ανδρέας ο Χρήστου, πριν φύγει από την Δημαρχία, μου έδωσε να γράψω ακόμα ένα βιβλίο «Λεμεσός αθλητισμός». Και έχω γράψει ήδη 300 σελίδες. Ωραία. Ετοιμάζω ευχάριστο. Ευχάριστο νέο, ευχάριστο νέο. Ναι. Κύριε Κωνσταντίνο, πριν τελειώσουμε την ωραία μας κουβέντα, θέλω να θυμίσουμε από ένα ωραίο σας τραγούδι στους αγαπητούς μας τηλεθεατές, στους δικούς σας ανθρώπους, ένα ρεφρέν, δείγμα αγάπης. Ένα. Ρεφρέν από ένα αγαπητό σας τραγούδι, δείγμα αγάπης στους τηλεθεατές. Εγώ θα τραγουδήσω ένα ελληνικό παλιό τραγούδι. Ωραία. Σας το ακούμε. Το οποίο είναι τραγούδι της Ελλάδας. Αλλά είναι μέσα στη ψυχή μου η Ελλάδα και δεν την αφήνω για τίποτα. Και πραγματικά αισθάνομαι τόση αδικία που κατατρέχεται με τους φωτιές και βλέπω και λυπούμε πάρα πολύ. Το ίδιο λυπούμε για την Κύπρο, η οποία μπήκε ένας Τούρκος και έγινε Τούρκος της Τουρκίας, όχι της Κύπρου. Ένας πρόεδρος της Κύπρου τώρα, ο οποίος είναι Τούρκος, αλλά της Τουρκίας και όχι Τουρκοκύπριος. Έτσι δείχνει. Και με σπάζει πραγματικά, μου σπάζει την καρδιά μου. Σας ακούμε, κύριε Κωνσταντίνο. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η θάλασσα της Χερινιάς. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερινάς. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσε τους πενταδάκτυλε. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσε τους. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσε τους πέντα δάκτυλε μου. Αυτό είναι την Κύπρο. Λίγα βεύκα, λίγα μάρμαρα λευκά και μια θάλασσα που λάμπει από φρεσκάλα, εκκλησάκια ταπεινά και φτωχικά, να τη θα πει Ελλάδα. Μια αυλόπορτα που κρύβεται η νησί απ' τα γιοκλίμα και απ' την περίκοκλάδα, και ρετσίνα στο ποτήρι σου χρυσή, να τη θα πει Ελλάδα. Και ρετσίνα στο ποτήρι σου χρυσή, να τη θα πει Ελλάδα. Μπράβο, κύριε Κωνσταντίνο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν υπέροχα και τα δύο. Τα πουλιά δίψασαν, όχ και ήπιαν τα νιάτα μου, όχ και ήπιαν και τα μάτια μου δάκρυα και γορτάσαν, οχ, που τον πολύ. Η
γαμών. Όπω τον πολύν του στον γάμον, όχ να βρει καρκιά μου, επαμόν. Άγγελε μου, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που έκανες για μένα. Τιμή μου είναι και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα ξεκίνησες κάτι που σ' αρέσει και σένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Σε ευχαριστώ. Το είχες πάντα στη σκέψη σου να κάνεις κάτι τέτοιο, δεν έτσι. Πάντα. Λεβέντη μου, να είσαι καλά, να δώσεις χαιρετήματα στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου. Τα αγαπώ πολύ. Ξέρεις εσύ τι έκανα για αυτούς και χαίρομαι που είναι όλοι εντάξει τώρα. Κύριε Κωνσταντίνου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, θερμότατα, για τη μεγάλη χαρά που μου κάνατε να κουβεντιάσω σήμερα μαζί σας. Σας εύχομαι πάντα υγεία και πάντα επιτυχίες να έχετε. Υγεία σε όλους μας, σε όλο τον κόσμο. Οπωσδήποτε. Έτσι πρέπει να χαιρόμαστε για όλο τον κόσμο ο οποίος πρέπει να έχει υγεία. Οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Άγγελε μου, να είσαι καλά. Γεια σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.